Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι μέρες είναι μέρες που πρέπει να έχουμε ενότητα. Είναι οι μέρες της Εθνικής Επετείου. Σε αυτές τις μέρες πρέπει ο λαός να είναι ενωμένος και όχι διχασμένος. Υπάρχει ένα κλίμα διχασμού, το οποίο έχει κυριολεκτικά και καλλιεργήσει η κυβέρνηση. Αλλά βλέπω ότι αυτό το κλίμα διχασμού δυστυχώς αρχίζει να γίνεται μια διπολική, ένα διμέτωπο στοιχείο, το οποίο πάει να αγγίξει ξανά τις αποφάσεις των πολιτών. Όποτε οι Έλληνες υπήρξαν ενωμένοι, όποτε στους Έλληνες δεν υπήρξε διχασμός, μεγαλούργησαν. Mm-hmm. Πέτυχαν πράγματα πάρα πολύ ουσιαστικά. Εάν συνεχιστεί αυτή η λογική του διχασμού, όπου οι Έλληνες εν όψη ψηφοφορία. Από πού προέρχεται ο διχασμός, κύριε? Ο διχασμός προέρχεται από το γεγονός. Διχαστικό λόγο έχει η κυβέρνηση, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει εξωματική αντιπολίτευση. Ποιος? Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο διχαστικός λόγος ξεκινάει από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι την ακολουθεί έμεσα και η εξωματική αντιπολίτευση, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωεκλογές είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο πρέπει να δώσουμε το μάθημα στους άλλους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτό δεν αυτή είναι τη στιγμή. Όμως, έτσι. Ναι, είναι μια... ναι, αλλά. Μισό λεπτό. Ένα πολιτικό διακύβευμα. Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι οι ευρωεκλογές όμως δεν πρέπει να εμπλέκονται σε εθνικά ζητήματα. Εκείνη η ένστασή μου. Όταν μιλάμε για ευρωεκλογές, μιλάμε για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει σημαντικά προβλήματα. Πρέπει να τοποθετηθούμε σε αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Και όχι να μεταφέρουμε την Ευρώπη στο εθνικό μας, σε εθνική μας διαφορά. Εγώ ήθελα να πω παρακαλώ ότι. Ολοκληρώσουμε. Ναι, στα πλαίσια της λογικής των Πρεσπών, ακολουθεί τώρα και η λογική του Αιγαίου. Έχουμε μια πολιτική συνέπεια, σε εισαγωγικά, από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία ακολουθεί μια γενικότερη, αν θέλετε, διεθνή πολιτική, που στόχο έχει να μπορέσουν να περάσουν μια σειρά από βάσεις στα Βαλκάνια και να μπορέσουν ταυτόχρονα να μειώσουν πάρα πολύ το έδαφος της Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα η άποψή μου είναι ότι αυτή η δήλωση δεν είναι αθώα. Να μειώσουν το έδαφος της Ελλάδος. Βεβαίως. Ναι. Διότι άμα το Καστελόριζο περάσει στην ανατολική πλευρά και βγει εκτός, αν τι θέλετε... Τι θα πάψαν ελληνικό. Έτσι λέγαμε και για την Μακεδονία. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές υπόνοιες ότι ανοίγονται άλλου είδους δρόμοι.